Ισόπαλα ήταν τα αποτελέσματα στους αγώνες των μεικτών ΕΨΥ που έγιναν στα Χανιά για την πρεμιέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων. Στους αγώνες που έγιναν στο γήπεδο των Μουρνιών, η ομάδα των παιδών έφερε ισοπαλία 2-2 και ακολούθησε το 0-0 σε επίπεδο νέων. Στο παιχνίδι των μεικτών παιδών, το Ηράκλειο προηγήθηκε 2 φορές στο σκορ και είχε ευκαιρίες για να καθαρίσει το τρίποντο, αλλά στο τέλος όχι μόνο ισοφαρίστηκε, αλλά θα μπορούσαν τα Χανιά να είναι οι νικητές. Η ομάδα του Αντώνη Φραγκάκη προηγήθηκε με ωραίο γυριστό σου του Κοντάκη στο 12ο λεπτό. Στο 21ο λεπτό, οι γηπεδούχοι κέρδισαν ένα φάουλ έξω από την περιοχή, με τον Σκοπελίτη με ωραία εκτέλεση να ισοφαρίζει 1-1. Το Ηράκλειο πήρε ξανά προβάδισμα στο 31ο λεπτό με την κεφαλιά του Ζαχαριουδάκη μετά από κόρνερ του Κοντάκη, ενώ λίγο αργότερα ο Καλαϊτζάκης γύρισε την μπάλα στην περιοχή επικίνδυνα, αλλά αυτή χτύπησε στο κάθετο δοκάρι. Στην επανάληψη, ο Ντίσα και ο Κοντάκης είχαν τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για το 3ο γκολ για την ομάδα της ΕΨΥ, αλλά σε μια αντεπίθεση στο 65ο λεπτό, ο επιθετικός των Χανίων Λαδάς πλάσαρε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Με την ψυχολογία υπέρ τους, τα Χανιά είχαν στη συνέχεια δύο μεγάλες ευκαιρίες. Με τον Πολιτάκη στο 70ο λεπτό να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και το πλασέ του Λαδά στις καθυστερήσεις. Με το Ηράκλειο να απαντά σε ευκαιρίες στην τελευταία φάση της αναμέτρησης με το άστοχο σουτ του Κοντάκη. Στη μονομαχία των νέων ανάμεσα στα Χανιά και το Ηράκλειο, η τακτική των δύο ομάδων οδήγησε σε ένα πολύ κλειστό μάτς. Οι φάσεις μπροστά στις δύο εστίες ήταν ελάχιστες, καθώς έγινε κυρίως παιχνίδι κέντρου. Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Γιάννη Χατζησεβαστού είχε μια διπλή ευκαιρία με τους Γονιωτάκη και Αναστασιάδη, ενώ οι γηπεδούχοι άγγιξαν τον γκολ λίγο αργότερα, όμως ο Ματαλιωτάκης απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή. Στην επανάληψη, το Ηράκλειο είχε την κατοχή της μπάλας, όμως το χανιώτικο συγκρότημα αμύνθηκε σωστά και κράτησε το 0 στα μετόπισθεν. Εν τω μεταξύ, υποδειγματική ήταν η φιλοξενία της ΕΨΥ Χανίων προς την αποστολή των μεικτών Ηρακλείου, παραθέτοντας και γεύμα μετά τα παιχνίδια με προσκεκλημένο και το χορηγό των μεικτών ΕΨΥ Αντώνη Παπαδάκη, που παρακολούθησε τους αγώνες στο γήπεδο των Μουρνιών, με την ΕΨΥ να εκφράζει μέσω ανακοίνωσής της τις ευχαρισίες της, υποσχόμενη ότι θα ανταποδώσει στον δεύτερο γύρο.